Η οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε με ρυθμό πολύ χαμηλότερο από τον αναμενόμενο στο τρίτο τρίμηνο και η οικονομική εμπιστοσύνη συνέχισε να υποχωρεί, με τις ενδείξεις των προβλημάτων να είναι πιο εμφανείς στην Ιταλία. Η Eurostat ανακοίνωσε πως η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη επιβραδύνθηκε στο 0,2% στο τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το δεύτερο, μετά από έναν ρυθμό ανάπτυξης 0,4%. Τα τελευταία στοιχεία δημιουργούν ανησυχία για το μέλλον. Την ίδια ώρα, η Ιταλική Στατιστική Αρχή βλέπει ανάσχεση της ανάπτυξης στο τρίτο τρίμηνο, ενώ η κυβέρνηση της χώρας έχει επιδοθεί σε μια πολεμική ρητορική κατά των Βρυξελών για τον προϋπολογισμό του 2019. Η Ρώμη εκτιμά πως η ανάπτυξη θα κυμανθεί στο 1,5% το 2019, υψηλότερα από το 1,1% που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ιταλικές οικονομικές εκτιμήσεις πάντως βασίζονται στην αύξηση του ελλείμματος για τον επόμενο χρόνο. Η Κομισιόν βέβαια απέρριψε τον ιταλικό προϋπολογισμό, καθώς δεν συμμορφώνεται με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα.